δύο πάρα πολύ όμορφα έργα, τα οποία το ένα είναι η φυσική συνέχεια, η κάμερα δηλαδή, η κάμερα παρακολούθησης, η οποία δεν θέλει και πολύ εξήγηση. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια εποχή του μεγάλου αδελφού, όπου κάμερες παρακολουθούν τα πάντα και η ιδιωτικότητά μας είναι πολύ μετέωρη. Και όλο αυτό το βιώνουμε στα mail που μας στέλνουν διάφοροι άσχετοι που λέμε που μας βρήκαν και που μας ανακάλυψαν και που ξέρουν ότι εμένα μου αρέσει εκείνο και εμένα μου αρέσει το άλλο και εμένα μου αρέσει το άλλο. Και είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι πλέον σε έναν κόσμο στον οποίο η ατομικότητα και τα μυστικά μας παρακολουθούνται. Άρα έχω αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο το βάζει πάνω στην πλήθα εδώ είναι κυρίως για να δείξει ότι ο σημερινός κόσμος αυτό το εξυμνεί αντί να το κριτικάρει. Δηλαδή ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα πιθανόν το debate που θα έπρεπε για το κατά πόσο τελικά αυτό μας κάνει σαν ανθρώπους να διατηρούμε την αυτονομία της προσωπικότητάς μας ή την εκθέτη. Κοιτάξτε τώρα και τη μεταστροφή που γίνεται και τον τρόπο με τον οποίο η κρυπτικότητα, γιατί η κάμερα προϋποθέτει μια κρυπτικότητα. Γύρω-γύρω είναι μια ταπετσαρία. Η ταπετσαρία απεικονίζει ένα άλλο έργο του Άι, το οποίο λέγεται «The animal that looks like a llama, but is really an alpaca». Ωραίος είναι ο κουφός και πάρα πολύ ποιητικός, το οποίο σημαίνει ότι το ζώο που μοιάζει με λάμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλπακά, εγωκάμιλος, ελληνικά. Για πες το πάλι. Το ζώο που μοιάζει με λάμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι εγωκάμιλος. Τι κουφός τίτλος είναι αυτός, μπορεί κάποιος να πει. Ο τίτλος είναι κουφός γιατί έχει να κάνει με την εικόνα. Το ζώο που μοιάζει με αυτό, αλλά δεν είναι αυτό, είναι εκείνο που η εγωκάμιλος μοιάζει λίγο με το λάμα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο είδος κτλ. Οπότε, αυτό το έργο με αυτό το παράξενο τίτλο απεικονίζει μία σειρά από κάμερες, μία σειρά από αλυσίδες, μία σειρά από χειροπέδες και μία σειρά από συνδυασμούς από το πουλάκι του Twitter. Άρα έχω αυτά τα τέσσερα στοιχεία ως δομικά στοιχεία της ταπετσαρίας. Την κάμερα, που εδώ τη βλέπουμε σε χρυσή εκδοχή, πάλι ως κάτι το πολύτιμο, εδώ σε μάρμαρο, μια κοινωνία που έχει ανάγει τον έλεγχο κατά κάποιο τρόπο σε αξία. Οπότε εδώ σε μάρμαρο, εδώ σε χρυσό. Το μάρμαρο, τις χειροπέδες που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση και τιμωρία, που θα έλεγε ο Μισελ Φουκό πάλι, εδώ, στο βιβλίο του Επιτήρηση και Τιμωρία, πως οι κοινωνίες αυτές επιτηρούν και τιμωρούν. Οπότε έχω τα chains, τις αλυσίδες, έχω τις κάμερες, έχω το πουλάκι, το οποίο πουλάκι τώρα είναι ταυτόχρονα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο, εξαρτημένοι πια, καθώς γινόμαστε όλο ένα και περισσότερο, εκθέτουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Ανοιγόμαστε συνέχεια, λειτουργεί πάρα πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα. Τραβάει συνέχεια φωτογραφίες και τις ανεβάζει συνέχεια στο Twitter και το Instagram. Συνέχεια όμως. Ασχολίαστε τις περισσότερες φορές. Αλλά λέει ότι η κάμερά μου είναι το χέρι μου και εγώ σχεδιάζω μέσω των λήψεων. Πώς ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Πικάσο ήταν συνέχεια και κάτι ζωγράφησε προσπαθώντας να κατανοήσει τον κόσμο και να φτιάξει έργα. Εγώ τραβάω συνέχεια φωτογραφίες. Τις οποίες τις ανεβάζω και τις κοινοποιώ. Αυτό πώς σχετίζεται με την κάμερα. Σχετίζεται γιατί όταν πια έχω εγώ ατομικά και επιλεκτικά εκθέσει όλες αυτές τις πτυχές και τις έχω βγάλει από την κρυπτικότητα στην κοινή θέα, αχρηστεύω με τον τρόπο μου την κάμερα. Τι να πάρει η κάμερα, δεν έχω τίποτα κρυφό. Οπότε έχω ένα είδος αντιπαράθεσης ότι για να χρηστέψεις την κάμερα έχεις δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πάρεις ένα αρρωστό και να την κομπανάς. Αυτό όμως δεν θα καταστρέψει την αιτία της δημιουργίας της κάμερας. Θα γίνει πιο κρυφή η κάμερα. Δεν θα τη βλέπεις για να την καταστρέψεις. Ίσως η οργή και η καταστροφή δεν είναι τόσο όσο να την ακυρώσεις, να την αχρηστεύσεις. Μέσω λοιπόν αυτής της κοινωνικής δικτύωσης, τι κάνει. Όταν ήταν έγκλειστος, αυτές τις 81 ημέρες που ήταν έγκλειστος, υπό παρακολούθηση από 18 κάμερες έγκλειστος, τότε φωτογράφιζε και ανέβαζε συνέχεια στιγμιότυπα της καθημερινότητάς του. Αυτό δημιούργησε στο Instagram και στο Twitter ένα κύμα αλληλεγγύης, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι άρχισαν να φωτογραφίζουν εν είδη αλληλεγγύης την καθημερινότητά τους και να την ανεβάζουν
Και ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην άλλη άκρη του κόσμου, ξαφνικά, ένιωθε σαν να κάνει κάτι αλληλέγγυο με αυτό που βρίσκεται έγκλειστος εκεί. Του έδωσε λοιπόν αυτή την αίσθηση ότι τελικά μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και την έκθεση της προσωπικότητας και της ζωής μας, μπορεί να δημιουργούνται πάρα πολλά αρνητικά, αλλά δημιουργείται ταυτόχρονα και ένα είδος αλληλεγγύης και μια κατάσταση μη κρυπτότητος, η οποία κατάσταση μη κρυπτότητος είναι σαν ταυτόχρονα να ακυρώνει την ανάγκη της κάμερας. Οπότε εδώ, ταυτόχρονα όλο αυτό είναι και σε μια ροκοκό ταπετσαρία, που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό χώρο. Οι ταπετσαρίες είναι χαρακτηριστικά και συνώνυμα των σπιτιών. Φτιάχνω το χώρο μου βάζοντας μια ταπετσαρία. Άρα είναι ο ιδιωτικός χώρος που τον διαμορφώνω εγώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέσα σε αυτό τον ιδιωτικό χώρο παρομοιάζω αυτό. Το κλειδί του Twitter, εκτός από το... αυτές είναι οι αναφορές στα σύμβολα, στην καλή τύχη και στην κακή τύχη και στον τρόπο που τα σύμβολα αυτά της κινέζικης κουλτούρας έρχονται να επαναοικειοποιηθούν σαν μπιμπλό, σαν διακοσμητικά αντικείμενα. Το πουλί του Twitter έχει ταυτόχρονα για την αίσθηση ελευθερίας. Τα read bars τα οποία συνδέονται, κοιτάξτε πάλι, γύρω-γύρω υπάρχουν αυτά τα read bars, ο οπλισμός που είδαμε. Ναι, δηλαδή. Έτσι όπως το δεις αυτό. Ναι, αρχίζει να το δεις. Και όλο αυτό το πράγμα, κοιτάξτε επίσης ότι γίνεται ένα δίκτυο. Έτσι όπως το κοιτάς, είναι ταυτόχρονα σαν να βρίσκεσαι σε έναν κόσμο που όλα συνδέονται με όλα, σαν ένας πολυέλεος να κρέμεται με όλα αυτά. Τα πουλιά του Twitter πάνε να απελευθερωθούν και να πετάξουν, έχουν μια χαρούμενη, ένα πέταγμα, έτσι. Άρα είναι λίγο σαν προσπάθεια του ανθρώπου να πετάξει, αλλά ταυτόχρονα οι κάμερες τοποθετούνται σε άξονες γονιώδεις και πάρα πολύ επιθετικές, κοιτάξτε πόσο πα, έρχονται με ένα δυναμισμό πολύ επιθετικό και είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο όπου μας περιβάλλουν όλα αυτά. Ο έλεγχος, ο φόβος της επιτήρησης, ο φόβος της τιμωρίας, η ανάγκη μας να πετάξουμε, η ανάγκη μας να μοιραστούμε, η ανάγκη μας να υπάρξουμε αλληλέγγυοι, οι αλυσίδες που μας δένουν και όλα αυτά γίνονται ένα διακοσμητικό περιβάλλον που είναι σαν ένα είδος προσομοίωσης του σημερινού κόσμου. Με αυτά και με όλα αυτά. Και αυτό είναι τοποθετημένο και στο πιο seclusive κομμάτι, στο πιο κλειστό και στρογγυλό και τόση ώρα που μιλάμε μας παρακολουθεί και η κάμερα. Είναι το δωμάτιο που έχει την κάμερα. Εδώ. Βλέπετε. Οπότε έχω και μια πολύ σοφή τοποθέτηση στον ίδιο το χώρο και τον έχουν αξιοποιήσει. Σας είπα ότι την αξιοποίηση την έκανε ο ίδιος ο Άι. Είχε έρθει εδώ, ξαναγήθηκε στους χώρους, τους είδε κτλ. Την πεντιάσανε και μετά ήρθε με τον Φραμ, τον Μάικλ Φραμ, που ήταν ο επιμελητής αυτής της έκθεσης και μαζί ο Άι, ο Φραμ και οι άνθρωποι του μουσείου που επιμελήθηκαν την έκθεση το οργάνωσαν. Είναι δυνατή έκθεση. Σας το λέω επειδή έχω δει πολλές εκθέσεις και είναι δυνατό το στήσιμο.